να ανασάνουν οι ίδιοι και να ανασάνει και ο τόπος σε μια πορεία. Γιατί εμείς δεν λέμε θα φέρουμε το πάνω κάτω. Μόνοι μας, αν ο κόσμος δεν μπει στη διαδικασία την κινηματική, να οργανωθεί σε σωματεία, σε συλλόγους και να παλέψει για τα συμφέροντα τα δικά του, δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί τίποτα. Εκεί θα μας παίζουν, θα παίζουν μπιλιάρδο στην πλάτη του λαού, όπως παίζουν τώρα τόσα χρόνια. Και γι' αυτό λέμε μακριά από τα δύο κόμματα. Κύριε Πεπέτσο, έχετε την ιδέα ότι θα μπορέσει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης να παρέμβει θετικά είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο ΠΑΣΟΚ και να αποτελέσει την δικλίδα, το ρυθμιστή του πολιτεύματος, εντός εισαγωγικών το λέω πολιτεύμα, δηλαδή το ρυθμιστή των κυβερνητικών, των πολιτικών εξελίξεων. Αλλά προσέξτε, εδώ δεν είναι το θέμα οι αρχηγοί και οι δύο ικανότατα άτομα, μορφωμένα άτομα με γνώσεις και με δυναμισμό, ο καθένας στο δικό του το μέτρο. Θα μπορέσει να παρέμβει όμως με τη θεωρία και να πει, κοίταξε να δεις, στο Υπουργείο Παιδείας κάνουν αυτές τις βλακίες, στο Υπουργείο Ανάπτυξης δεν κάνουν καμία βλακία ή και ούτω καθεξής. Τα λέω έτσι για να μην κατηγορήσουμε κανένα χωρίς να φταίει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι σας λέει ο αρχηγός σας, τι λέτε στις συγκεντρώσεις σας? Είναι εύλογο το ερώτημα, κύριε Φελούρη, αλλά πρέπει να σας πω και να θυμίσω φυσικά και στους φίλους ακροατές ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, συγκεκριμένα ο Γιώργος Καρατζαφέρης, έχει ήδη παρέμβει. Έχει ήδη με την πολιτική του λαός, έχει δώσει το στίγμα του και έχουν αλλάξει πολιτικές. Πολιτικές οι οποίες τις επιβάλλουμε εμείς σαν Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και αυτές οι οποίες μέχρι πρότινος, όταν μας λέγανε ο κόσμος. Γιατί, κύριε Μπεμπετσό, ναι, γιατί κοιτάτε στην κάμερα και δεν κοιτάτε εμένα που κάνουμε συζήτηση? Εντάξει. Έχετε δίκιο. Δεν είμαστε σε παράθυρα των Αθηνών. Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι όμως, για να μην ξεστρατήσω και εσείς θέλετε να με εξαθροίσετε από την κουβέντα μου ίσως. Όχι. Η αλήθεια είναι όμως, απλώς επειδή όλοι κάνουμε συζήτηση τετατέτ. Έτσι. Μαζί. Και εντάξει, εσείς θελήσατε να μιλήσετε κατευθείαν στους τηλεθεατές. Σας ακούνε και εμένα να βλέπετε ή εκείνους, το ίδιο θα σας ακούσουν. Θα συμμορφωθώ με τις υποδείξεις. Έγινε, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ήδη παρέμβει. Όταν, παραδείγματος χάρη, προεκλογικό στο 7, γιατί άκουσα πριν από λίγο ότι λέγαμε τι έχει γίνει τελευταία πενταετία εξαιτία από τη Νέα Δημοκρατία. Προεκλογικό στο 7. Λέγαμε κατά του βιβλίου της κυρίας Ρεπούση. Και έλεγε η πατριώτησά μας η κυρία Γιαννάκου ότι δεν αποσύρεται, είναι πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και από το βιβλίο αποσύρθη, αλλά η κυρία Γιαννάκου αποσύρθη από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Κατόπιν ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος μας έχει πει πάρα πολλές φορές ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Τι έκανε, την διόρισε στην αρχή στο ψηφοδέλτιο, το ευρωψηφοδέλτιο, και τώρα την διόρισε, την τοποθέτησε, άμα σας αρέσει η λέξη διορισμός, την τοποθέτησε στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Όχι. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι, ας με διορθώσει. Αλλά σίγουρα βλέπουμε στο ευρωψηφοδέλτιο ότι πήγε. Είχε ακουστεί ότι θα πήγαινε, κυρία Γιαννάκου. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι είναι πολιτική της, και ενώ πολιτική αποδοκιμάστηκε από ποιους, όχι από εμάς, από την πολιτική, από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, εμείς επιβάλαμε, παρόλο που είμαστε το 5ο κοινοβουλευτικό κόμμα σε δύναμη, τι, να αλλάξει η πολιτική. Δεύτερο θέμα, υπόθεση με την λάθρομετανάστευση. Μέχρι τις εκλογές, του φέτος τις εκλογές, όλοι λέγανε τι λέτε, είστε ακραίοι, θα τους πνίξατε, τους σκοτώσατε κτλ. Εμείς με την πολιτική μας και με το 7,12% που πετύχαμε στις ευρωεκλογές, αναγκάσαμε τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει θέμα και ξαφνικά να αρχίσει και να βλέπει το θέμα της λαθρομετανάστευσης, το οποίο το αγνοούσε, και τώρα εσχάτως ήρθε και το ΠΑΣΟΚ και να μας πει, και θα ήθελα μια απάντηση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, όταν λέει ο Γιώργος Παπανδρέου μηδενική ανοχή στη λαθρομετανάστευση, τι ακριβώς εννοεί? Δηλαδή όσοι έρχονται θα τους πνίξει? Αυτό θα θέλαμε μια διευκρίνηση, γιατί δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Εν τω μεταξύ σήμερα η Καθημερινή, κύριε Φελούρη, να θυμίσω ότι λέει ότι έχουμε λαθρομετανάστες από πού λέτε? Από τη Γαλλία. Δηλαδή έχουν πάει λαθρομετανάστες στη Γαλλία και τους επιστρέφει πίσω, γιατί εμείς λέει ότι είμαστε πύλη της Ευρώπης. Τους επιστρέφει γιατί εμείς είμαστε η πύλη υποδοχής. Φύγανε από εδώ οι λαθρομετανάστες. Λένε ότι φύγανε από την Ελλάδα και πήγανε στη Γαλλία
και οι Γάλλοι τους ξαναφέρανε στην Ελλάδα. Αλλά ποιος τους έλεξε, είναι όντως έτσι. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Τέλος, όπως και να έχει, δεχόμαστε και από Τουρκία, δεχόμαστε μεγάλο κύμα λάθρο μετανάστευσης και δεχόμαστε και από τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί εμείς τηρούμε την υπογραφή μας, αλλά η Τουρκία δεν τηρεί την υπογραφή της και εκεί είναι ένα θέμα. Τώρα, όσον αφορά για τα προηγούμενα που είπε ο κ. Σταθάκης, αν με επιτρέψετε, είπε πριν από λίγο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μανιάτικος πύργος, ο οποίος δεν καταραίει ποτέ. Οι μανιάτικοι πύργοι έχουν και πολλές πολεμίστρες και τα διάφορα στελέχη στο κόμμα ενδεχομένως να έχουμε πυροβολισμούς. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχετε είναι μέσα στον πύργο. Εμείς είναι μέσα στον πύργο και το καριοφύλλο. Είναι μέσα στον πύργο. Ακριβώς. Για απέξω να φοβούνται. Εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Αν θα βάζαμε ένα τίτλο, κύριε Φελούρη. Ναι. Αρχή, άνδρα, δείκνηση. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό το γνωρίζει ο κύριος Σταθάκος, ο φίλος κύριος Σταθάκος. Όχι, εξήγησέ το για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Βεβαίως, θα το εξηγήσω. Θέλω να πω ότι όταν ο κύριος Καραμαλής, ο πρωθυπουργός της χώρας. Όχι. Τη ρίση που είπες προηγουμένως. Αυτό θα το αναλύσω για να καταλάβουν οι φίλοι τηλεθεατές. Ότι όταν λέει αρχιά δεκνήση, τι εννοεί? Ότι όταν ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, ότι δεν έφταγε πριν από λίγο κανένας υπουργός, ο κύριος Σταθάκος μας το είπε πριν από λίγο, αλλά φταίγανε κάποιοι χαμηλά στελέχη. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Την υπόθεση με το Βετοπέδι. Ότι φταίγανε κάποια χαμηλά στελέχη, κάποιοι γραφειοκράτες που δεν ήξεραν. Είχε πει παλιά ο Καραμαλής ότι το κατάλαβε πολύ αργά, δεν ήξερα, δεν έκανα, δεν άφτωνα. Και δεν φταίει κανένας από την κυβέρνηση. Μα επιτέλους, υπάρχει πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα? Δεν υπάρχει. Σε αυτό το σημείο απέτυχε και σε άλλα σημεία μας είπε ότι δεν ήξερε. Έβγανε κάποια στελέχη τα οποία τα κάλυψε στη ΔΕΘ πρόσφατα, πέρσι τα κάλυψε και μετά τους είχε στα ψηφοδέλτια. Τώρα όμως ξαφνικά. Τι ήρθε και έκανε, αυτούς οι οποίοι δεν πήγανε στο φυσικό τους δικαστή, τι έγινε, τους έβαλε σε ψηφοδέλτια μερικούς και κάποιους δεν τους έβαλε. Όσον αφορά για αυτό που είπε και ο κ. Σταθάκος για το συνοθήλευμα, ότι εμείς είμαστε στο λαός, μέχρι πρόσφατα ο κ. Κωνσταντάρας, να πω για παράδειγμα, ήταν στέλεχος και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να επιλέξει την πολιτική του σταδιοδρομία θα είναι συνοθήλευμα? Δεν καταλαβαίνω αυτή την... Έχουν έρθει στο Νέα Δημοκρατία, βεβαίως θα απαντήσετε στην ώρα σας κύριε Σταθάκο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έχουν έρθει στελέχη και στη Νέα Δημοκρατία που πρώτα ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ή το αντίθετο. Τι σημαίνει συνοθήλευμα το λαός? Καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία είναι σε κατάσταση πανικού, επειδή προηγείται το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις και ετοιμάζεται ο κύριος Κουφός και το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη διακυβέρνηση. Έχει πέσει λοιπόν σε μεγάλο πανικό και νομίζουν ότι τους φταίει ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Είπε στο debate ο πρόεδρος, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, είχατε 13 μονάδες διαφορά. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Δηλαδή από 5 συν να φτάσετε μείον 7-8 μονάδες, αν είναι αλήθεια οι δημοσκοπήσεις. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να πω, ότι ο κ. Σταθάκος και η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο ο κ. Σταθάκος, αθεσιτούν τις δημοσκοπήσεις. Καλά, ο κ. Σταθάκος τα ακούει σαν εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κ. Σταθάκος προσωπικά, δεν έχω καμία σχέση με τον Σταθάκο, ο Σταθάκος είναι αξιόλογος και τον τιμώ. Ενώ από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, για να μην παραξηγηθούμε, τώρα δεν έχουμε κάποια προσωπική αντιπαράθεση. Εννοείται αυτό το πράγμα. Έτσι, ιδιαίτερα που είναι πολύ συμπαθής. Σωστό. Λοιπόν, από την ηγεσία λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, όταν αφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να μας πούν το εξής πράγμα. Όποτε βολεύουν είναι καλές και όποτε δεν βολεύουν δεν είναι καλές. Εγώ θα πω το εξής. Και τελειώνω. Το κόμμα το οποίο αδικήθηκε βάναυσα από τις δημοσκοπήσεις ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Τώρα στις εκλογές μας εμφανίζαν έως και 3,1 στις εκλογές που πέρασαν και πιάσαμε 7,2. Τώρα που μας εμφανίζουν περίπου στο 4. Στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές. Αν κάποιο κόμμα έχει παράπονο δημοσκοπήσεις, εμείς είμαστε. Αυτοί εκείνο που πρέπει να κάνουν και δεν μας το εξηγήσουν, δεν μας το έχουν εξηγήσει ακόμη, είναι γιατί δεν κάνουν το έργο τους. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, πολύ απλά, αυτό που εξήγηλε ο κύριος Καραμαλής, αντί να κάνει εκλογές, παρένθεση, βλέπει Χριστοφοράκος, κλείνει η παρένθεση, αντί να κάνει εκλογές, να κάνει το έργο, να κάνει αυτά τα οποία έλεγε ότι θα, λέει ότι θα κάνει τώρα και τη συνεχίσει πολύ καλά. Το ΠΑΣΟΚ ζήταγε εκλογές, να θυμίσω και στον κύριο Κουφού, αλλά δεν τον ανάγκασε κανένας τον κύριο Καραμαλή να κάνει εκλογές. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα Λακωνία, ένα ταξιδάκι έτσι, γιατί μου φαίνεται ότι έχουν μπει τόσα θέματα όμως που πρέπει να απαντήσουμε. Θέλετε να απαντήσετε κάποιες απαντήσεις και να περάσουμε. Δώστε μια απάντηση, τότε ένα γύρο, αλλά χωρίς μεγάλο χρόνο σας παρακαλώ, για να πούμε και κάποια πράγματα για τοπικά θέματα που μας απασχολούν. Θα ήταν ουσιαστικότερο. Πώς, δηλαδή τα τοπικά θέματα βέβαια
θα κάνουμε μία ανάλυση των πραγμάτων, μία καταμέτρηση πραγμάτων και